Αντώνη, και μιας που το στολίσαμε τα μάξα από τον ενθουσιασμό μας, θα μας πεις και με αυτά που ασχολείται το κανάλι. Προβλήματα, συντήρηση κτλ. Πάμε την κατανάλωση να σας γλυκάνω λίγο πρώτα. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, κατανάλωση. Μου έβγαλε 960 χιλιόμετρα στο ταξίδι με 67 λίτρα. 960 χιλιόμετρα. 960 χιλιόμετρα με 67 λίτρα. Εγώ το υπολόγιζα, δηλαδή είναι 6,9. Σωστός. Στα 1000 χιλιόμετρα δηλαδή είναι 6,9. Αν το 6,8-6,9. Είναι ό,τι έγραφε και το Trip Control. Ότι αυτό δηλαδή είχε διαμορφωθεί κατανάλωση στο 6,9. Είναι πραγματικά ό,τι μου γράφει το Trip Control ήταν αυτό που έκαψε. Γιατί το φούλαρα. Στην ήπια οδήγηση που έκανε. Ήπια οδήγηση. Ήπια, σας είπα, τα όρια ήταν από 80 έως 130. Πλην κάνα 2-3 φορές που το πάτησα μέχρι 140-150. Δεν έκανα υπερβολές. Τώρα στο ταξίδι, κλειδωμένα 130 χιλιόμετρα, είσαι 7 λίτρα. Πάντως η αλήθεια είναι πως θα κινούμε πιο πολύ με αυτό παρά με το Micra. Έχω ένα Nissan Micra 1200. Ναι, αυτό που είναι πιο οικονομικό. Το Micra μου καίει 7,5 λίτρα. Έλα. Μέσα, 7,5-8 βενζίνη. Βενζίνη, και εδώ καλησπέρα. Εδώ είσαι 20 λεπτά, 25 κάτω αγορά στο λίτρο. Και σε σχέση με το Micra είσαι και λίγο καλύτερα εδώ. Όχι λίγο, πολύ καλύτερα και γκάζι, οπότε θες. Και... λίγο καλύτερα. λίγο, κομμάτι. να πω για... ένα άλλο που θα ήθελα να σχολιάσουμε, δεν ξέρω αν. Και αστικό κύκλο δεν είπα. Θες το πεις να το πω τώρα ή να πω μετά. Ρίχτω, αστικό κύκλο. Να μιλήσουμε για αστικό κύκλο. Αστικό κύκλο εντός Αθήνας. Χθες δηλαδή που το είχα και το δούλευα μέσα Ομόνια, κατέβηκα εκεί Περιστέρια, ιστορίες. 10,5. Αλλά κέντρο Αθήνας, έτσι. Και έκανε και τα ανοίγματα. Σταμάτα, όχι, δεν έκανα. Νορμάλ. Νορμάλ, παιδιά, 10,5. Δικαιολογείται. Ναι. 2 τόνους, τα έχουμε πει 19, δίλητρο. Εντάξει. Πώς. Για αυτούς που θέλουν όλη μέρα μέσα στην πόλη, μπορεί να το τσιώξει λίγο. 10,5. Δεν θα το πάρει για μέσα στην πόλη αυτό. Όχι. Εντάξει. Πάρει πιο. Κρίμα είναι. Εγώ... Γιατί δεν θα το πάρει γιατί είναι και πετρέλαιο. Να προσθέσουμε ότι τα πετρέλαια θέλουν και ανοίγματα. Εντάξει, το παίρνει για οικονομία, αλλά θέλει μια φορά ωστόσο. Να βγεις μια εθνική, να το πατήσεις για ένα δεκάλεπτο, να κρατήσεις λίγο ψηλά στροφές, να ξεπουκώσει. Αλλιώς μετά θα έχεις πρόβλημα με το. Θα σου αναβεί DPF, θα έχουμε άλλα θέματα. Αυτά όσον αφορά την κατανάλωση. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτό με τα πετρελαία. Έτσι. Ναι. Μην νομίζουμε ότι τα παίρνουμε μέσα στην πόλη, αλλά φύγουμε. Οικονομία και ξεκινά. Πάμε 1500 στροφές και αυτό φοράει ένα σασμπάν που σου πετάει συνέχεια αλλαγές. Δηλαδή, με το που φτάσει 1500-1600 στροφές. Τις αλλάζει όλες χαμηλά. Σου ρίχνει κλακ, 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 ναι, για να πετύχει χαμηλούς ρύπους. Χαμηλή κατανάλωση, ναι. Αλλά όλο αυτό θα σου γυρίσει η μπούμεραγκ, έτσι. Αν δεν το πατήσει μια φορά σε 15, ξέρω εγώ, σε 20, κάποια στιγμή θα στα σκάσει. Παρατήρησα ότι στο βίντεο που ανέβασες στον δρόμο που ερχόσουνα, ότι τα καύσιμα πάνω κάτω είναι τα ίδια στις ίδιες τιμές με την Ελλάδα. Και τίποτα. Ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να σχολιάσω και δεν θέλω να μακρηγορήσω είναι ότι έχουμε τις ίδιες τιμές στα καύσιμα, αλλά πολύ μεγάλη διαφορά στους μισθούς. Εννοείται. Είναι, δηλαδή, εμείς θα έπρεπε κανονικά, βάσει των μισθών που παίρνουμε, θα έπρεπε η βενζίνη σε εμάς να πουλείται 90 λεπτά. Για να πεις, έχουμε βασικό 700, ξέρω εγώ. Ναι, ο Γερμανός έχει βασικό 2000. Τέλος πάντων, πάμε στα προβλήματα. Για πες μας για τα προβλήματα τώρα, τι πρέπει να προσέχει κάποιος όταν θα πάρει ένα Audi Q5, την αρκούδα που λες και εσύ. Λοιπόν, η αρκούδα αυτή. Γρατζουνάει, τι κάνει. Η αρκούδα, παιδιά, που θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όποιος πάρει πανόραμα, όποιοι πάρετε την αίθουσα με πανόραμα. Αυτή η κουρτίνα που κλείνει, κάποια στιγμή χαλαρώνει, ζαρώνει και όπως τη μαζεύει ο κύλινδρος μέσα, σπάνει κάτι... Τσουβαλιάζει, κάτι... Δηλαδή. Τσουβαλιάζει. Γι' αυτό θα προσέχετε όσοι έχετε το αυτοκίνητο ή όσοι πάτε να το αγοράσετε, η κουρτίνα μέσα να είναι τεντωμένη και θα... εκεί που το πάτε για πλήσιμο, όταν η κουρτίνα είναι μπροστά, τα φιλά προσέξτε, γιατί αυτή την τάξη, καλά παιδιά, αλλά θα πάνε αου, 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 αου και θα αρχίσει να παίρνει τάση. Μόλις αρχίσει να παίρνει τάση η κουρτίνα, μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, να ξεκυλώνει η κουρτίνα, θα σου βγάλει το πρόβλημα. Επομένως, πολύ προσοχή στον καθαρισμό, πολύ απαλά, αυτό θέλει, θέλει κάτι άλλο. Μετά έτσι, με... για να... έχει θέματα με τα λάστιχα, με την ιωροφή, με τα λοιπά. Η ιωροφή δεν βάζει νερά. Το σασμάν που φοράει τα πρώτη γενιά έβγαλαν προβλήματα. Τα πρώτη γενιά Q5 που ήταν το 9, το 10, ναι. Αυτό είναι πιο εξελιγμένο. Δύσκολα θα σου βγάλει πρόβλημα στην πλακέτα. Θα βγάλει, έχουν παρουσιάσει κάποια, αλλά δύσκολα όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Οπότε προτιμάμε αυτό το μοντέλο από το πρώτο. Εννοείται. Εκτός αν στο πρώτο έχει γίνει αλλαγή σασμάν. Αλλαγή πλακέτας, έχουν βάλει πιόνια, έχουν κάνει update κλπ. Άλλο πρόβλημα που βγάζει είναι ότι ξεκολλάει το παρμπρίζ. Το πιστεύες? Έλα ρε. Ναι, κι όμως γίνεται. Εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο, έχουμε
έχει αλλαχθεί το Barbies. Είναι το 21. Άμα το φέρει βόλτα, όταν λέμε που παρατηρήσει ένα μεταχειρισμένο, θα δει ότι αυτό είναι το 21 το τζάμι. Δεν έχει διαφορά με τα υπόλοιπα. Έχει αλλαχθεί και αυτό μέσα στην Audi. Θα σα πω, αν θέλετε να το ελέγξετε, πώ το ελέγξει, ξέρει. Δεν έχω ιδέα. Να πούμε τώρα. Μπαίνει μέσα, όταν πα να δει ένα αμάξι, το πιέζει και βλέπει αν έχει τάση. Εδώ δεν βλέπουμε τάση. Α, έχει τζόγο δηλαδή το παλιό. Ναι. Σαν να πάλετε. Έτσι. Ξεκολλάνε τα Barbies. Ναι. Αυτό είναι το θέμα τους. Τώρα, κοπαιδιά, δεν έχω μάθει κάτι άλλο. Όποιος έχει παρατηρήσει κάτι άλλο, όχι ένα στα ένα εκατομμύριο, ακόμα, θέλουμε και αυτό. Σχολιάστε από κάτω. Και όχι να μας τσαλακώνει το πουκάμισο η ζώνη. Ναι. Σχολιάστε από κάτω, να μάθουμε και εμείς, να μάθουν και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται. Συντήρηση δεν μπορώ να εκφέρω. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι, τι να πω τώρα. Εγώ τώρα το πήρα, δεν έχω περπατήσει. Θα κάνουμε του χρόνου ένα βίντεο. Εννοείται, μετά από ένα χρόνο, να πάω να δω τι ανταλλακτικά έχει, πόσο κοστίζουν, θα τα πω σε ένα επόμενο βίντεο. Αν κάποιος από εσάς το έχει το αυτοκίνητο και μπορεί να μας αφήσει μια πληροφορία, έτσι. Να το μάθουμε κι εμείς. Για σέρβις, ένα βασικό σέρβις, ένα μεγάλο σέρβις, ξέρω πού, αφήστε από κάτω να το μάθουμε κι εμείς. Να σας πω ότι ήμουν ανάμεσα στο Q5, το GLB της Mercedes και στο H3. Ναι. Θεωρώ κορυφαίο αυτό με το Mercedes και υποδιέστερο το H3. Γιατί αυτό? Γιατί αυτό? Μεγάλη ιστορία, ε. Μεγάλη ιστορία. Θα την πούμε σε άλλο βίντεο. Και εδώ έχει να κάνει και τα γούστα του καθενός, ας πούμε. Σίγουρα, και τι ενοχλεί τον καθένα. Κάποιον το θέλει το αμάξι λίγο πιο έτσι, κάποιος λίγο πιο αλλιώς. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το σύστημα Quattro. Το είχα και σούπα και στο ταυτάφ που είχα. Ναι. Παιδιά, είχα βγει σε χιόνια, οι άλλοι μπορούσαν αλυσίδες. Και εμένα πήγαινε τότε 18-40 προφίλ και έβγαινε έξω. 18-40 και 40 προφίλ. Αγιά σας, έτσι. Έχει αποδείξει η Audi ότι δεν στέκεται τυχαία στο χώρο, ναι, εκεί που στέκεται. Είναι πολύ καλό. Και ειδικά όταν κάποιος έχει οικογένεια και δεν θέλει να κολλήσει πουθενά, είναι καλή επιλογή. Ψηλό, περνάς από κάτω, κοίτα εδώ, ύψος. Όντως, εντάξει. Πολύ ψηλό. Ναι. Να το χώσουμε το πάνω. Όχι, αγάπη. Αυτό είναι δικό μας. Ακόμα δεν είναι δικό μας. Αυτό, με τα ξένα αυτά. Αυτά είχαμε να πούμε για το Audi Q5. Αν σας άρεσε το βίντεο, παιδιά, ένα like, μια κοινοποίηση, το δω και άλλα φιλαράκια, μια εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν κάνατε. Αφήστε μας και από κάτω ένα σχόλιο, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, να γίνεται μια ωραία παρέα. Επίδραση. Και τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. Γεια χαρά.